Από μεριάς της Επιτροπής Αγώνα Αυτοαπασχολούμενων Μηχανικών, πήραμε την πρωτοβουλία για τη διοργάνωση αυτής της συνέντευξης, προκειμένου να αναδείξουμε τα προβλήματα του κλάδου μας, προβλήματα που συνεχώς και με όλες τις τελευταίες κυβερνήσεις οξύνονται καθημερινά και έχουν οδηγήσει όχι μόνο στη συρρήκνωση του αριθμού των αυτοαπασχολούμενων μηχανικών, αλλά και στην αδυναμία να ανταποκριθούμε πλέον σε βασικές οικογενειακές και προσωπικές μας υποχρεώσεις. Αφορμή για τη σημερινή μας συνέντευξη είναι μια ακόμα πρόκληση από μεριάς της κυβέρνησης και έχει να κάνει με το επίδομα ψίχουλο των 400 ευρώ, το οποίο έρχεται να συμπληρώσει τον περσινό εμπεγμό με το σκόιλ υλικικού, τόσο όσον αφορά το ύψος, αλλά και όσον αφορά την πηγή χρηματοδότησης. Τι να πρωτοκαλύψει σήμερα ο αυτοαπασχολούμενος μηχανικός με 400 ευρώ? Τα ενίκια και τους λογαριασμούς ενός γραφείου που τρέχουν απλήρωτα? Τις ασφαλιστικές φορές που τρέχουν κάθε μήνα? Τα χρέη του από προηγούμενες ασφαλιστικές φορές στο ΤΣΜΕΔΕ που έχουν μεταφερθεί με απαράδεκτα επιτόκια στο ΚΑΟ? Τις οικογενειακές του ανάγκες όσον αφορά φροντιστήρια παιδιών, ενίκια, λογαριασμούς, διατροφή κτλ.? Είναι ντροπή για ένα χυμαζόμενο από την κρίση κλάδο να δίνεται τέτοιο ύψος ποσό και να παρουσιάζεται ως επίδομα βοήθειας. Αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Την ίδια ώρα που η κυβέρνηση βρίσκει χρήματα από τον κρατικό προϋπολογισμό για να ενισχύει μεγαλοεργοδότες μέχρι να πάρουν τα κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης, την ίδια ώρα αρμέγει το αποθεματικό των δικών μας εισφορών προς τον ΟΑΕΔ, προκειμένου να δώσει αυτό το ψευτοεπίδομα πτωχοκομείου. Μάλιστα, έχει βάλει και κόφτη στα 50 εκατομμύρια, προκειμένου να μην στερέψουν τα αποθεματικά του Ταμείου μας, τα ίδια αποθεματικά που τόσο αυτή όσο και η προηγούμενη κυβέρνηση εξαφάνισαν στη μαύρη τρύπα της Τράπεζας Αττικής. Εδώ δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε και τις ευθύνες της ηγεσίας του Εθνικού Επιμελητήριου, που συμβιβάστηκε με τη διεκδίκηση αυτού του ψευτοεπιδόματος, αντί να απαιτήσει ουσιαστική κρατική ενίσχυση που να καλύπτει τις ανάγκες μας σε περίοδο οικονομικής κρίσης και πανδημίας, ταυτιζόμενη στην ουσία με την κυβερνητική πολιτική και βάζοντας τον εαυτό της απέναντί μας. Αυτή όμως είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Ο κλάδος των αυτοαπασχολούμενων μηχανικών είναι από τους πλέον επιβαρημένους από την οικονομική κρίση, καθώς η κύρια πηγή εσόδων της, η οικοδομική δραστηριότητα στη χώρα μας, μειώθηκε τα πρώτα χρόνια της κρίσης κατά 80% περίπου, οδηγώντας σε κλείσιμο χιλιάδες γραφεία και αφήνοντας όσα επέζησαν να φυτοζωούν και να χρεώνονται σε τράπεζες και ασφαλιστικά ταμεία, ενώ μια μικρή ανάκαμψη που παρατηρήθηκε τα τελευταία 2 χρόνια δεν φτάνει ούτε στο ελάχιστο για να καλύψει τις απώλειες τόσων ετών. Από την άλλη τη μεριά, μια άλλη πηγή εσόδων που ήταν οι μελέτες δημοσίων έργων έχει και αυτή εξαλειφθεί, τόσο λόγω της μείωσης των δημοσίων δαπανών, όσο και της αλλαγής νομοθεσίας, που επιτρέπει πλέον σε μεγάλες εταιρείες να συμμετέχουν είτε με τη μορφή διαγωνισμού είτε με τη μορφή μέλετο κατασκευής σε οποιοδήποτε είδος από αυτές τις μελέτες, σε έναν άνισο ανταγωνισμό με τα μικρά γραφεία, τα οποία δεν μπορούν να δώσουν τις εκπτώσεις που αυτές οι εταιρείες μπορούν να δώσουν, αυτές οι εταιρείες που μπορούν να εκμεταλλεύονται ανθρώπινους και υλικούς πόρους. Δεν είναι όμως μόνο η μείωση των εσόδων που έχει οδηγήσει σε συρρήκνωση των κλάδων μας. Είναι και η αύξηση των εξόδων. Από το 2011, οι αυτοαπασχολούμενοι μηχανικοί δεν δικαιούμαστε αφορολόγητο εισόδημα όπως όλοι οι εργαζόμενοι, προκειμένου να καλύπτουμε τις προσωπικές και οικογενειακές μας ανάγκες, την ίδια στιγμή που πρέπει να πληρώνουμε και 650 ευρώ κάθε χρόνο για να εξασκούμε το επάγγελμά μας, αλλά και εισφορά αλληλεγγύης στον ΟΑΕΔ, χωρίς όμως να δικαιούμαστε επίδομα ανεργίας όσοι από εμάς τη βιώσαμε όλα αυτά τα χρόνια. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, μάλιστα, με τον νόμο Κατρούγκαλου, συνδύασε τις ασφαλιστικές μας εισφορές με το εισόδημα, υπολογίζοντας μάλιστα στο εισόδημά μας και την πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών, κοροϊδεύοντας πως έτσι θα επιβαρύνονται λιγότερο τα χαμηλά εισοδήματα, για να συνεχίσει αυτή την πολιτική η σημερινή κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, με πλαφόν της τάξης των 300 ευρώ ανά μήνα στη χαμηλότερη κατηγορία, ενώ γνώριζαν πολύ καλά πως τα πρώτα χρόνια της κρίσης έμεναν απλήρωτες οι ασφαλιστικές μας εισφορές και μεταφέρθηκαν στο ΚΑΟ με απαράδεκτα επιτόκια. Αυτή η φορολογιστία έφτασε συναδέλφους με εισόδημα 7.500 ευρώ να πληρώνουν εφορία 3.000, την ίδια στιγμή που καλούνται να πληρώσουν και ασφαλιστικές εισφορές στη τάξη των 2.500, αφήνοντάς τους έτσι πανί με πανί. Την ίδια στιγμή που συρρυκνώνεται ο κλάδος μας, οδηγώντας τους νέους συναδέλφους σε κακοπληρωμένη εργασία σε μεγάλες εταιρείες, έχουμε και άλλες νομοθετικές παρεμβάσεις με τη σύμφωνη γνώμη της ηγεσίας του Εθνικού Επιμελητήριου, όπως είναι αρχικά η αναγνώριση πτυχίων από κολέγια εξωτερικού, για να φτάσουμε σήμερα στην εξίσωση πτυχίων ιδιωτικών κολεγίων με αυτά των πολυτεχνείων, πράγμα που αναμένεται να οδηγήσει σε ακόμα χαμηλότερες αμοιβές από τις ήδη χαμηλές αμοιβές εκπώνησης μελετών. Δεν μπορούμε άλλο να μένουμε σιωπηλοί μπροστά σε αυτή την κατάσταση. Το σύνθημα «Και πίσω από τη μάσκα έχουμε φωνή» αποκτά ακόμα μεγαλύτερη αξία σήμερα που η κυβέρνηση αξιοποιεί την πανδημία για να εξαπολύσει νέα αντιλαϊκά μέτρα, ικανοποιώντας τα αιτήματα ΣΕΒ, εφοπλιστών, τραπεζιτών,
όπως το νομοσχέδιο Βρούτση Χατζηδάκη, αλλά κανένα ουσιαστικό μέτρο για την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας. Τα όποια μέτρα επιβάλλονται αποσκοπούν στην καταστολή συλλογικών διεκδικήσεων και στη δικαλιστική πολιτική δράση και όχι στη διαχείριση της πανδημίας που παραμένει εγκληματική. Ενώνουμε τη φωνή μας με τις επιτροπές αγώνα μισθωτών, μηχανικών και δικηγόρων και ζητάμε να χορηγηθεί έκτακτο επίδομα 800 ευρώ για την κάλυψη των επιγουστών αναγκών της πανδημίας, χορήγηση σταθερού επιδόματος ανεργίας για τους μισθωτούς με δελτία παροχής υπηρεσιών και αυτοαπασχολούμενους, απαλλαγή από την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών ΕΦΚΑ, στην περίπτωση των μισθωτών απαλλαγή των εισφορών του εργαζομένου βέβαια, για όλο το 2021 χωρίς απώλεια συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων. Αφορολόγητο όριο ύψους 12.000 ευρώ προς αυξημένο κατά 3.000 για κάθε παιδί, ξεκινώντας από το φορολογικό έτος 2020. Κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος και του έμφυα της προκαταβολής φόρου καταρχήν για τα έτη 2020 και 2021 με προοπτική οριστικής κατάργησής τους. Αναστολή όλων των δανειακών υποχρεώσεων για το σύνολο των φιλωμένων ποσών κεφάλαιο και τόκους, δόσεων και ρυθμίσεων στις τράπεζες για όλους τους αυτοαπασχολούμενους και τα λαϊκά στρώματα χωρίς όρους και προϋποθέσεις για το 2020 και 2021. Διαγραφή τόκων προστήμων και του 30% του υπόλοιπου χρέους στην εφορία και στις τράπεζες. Απαγόρευση των πληστηριασμών για τα λαϊκά νοικοκυριά. Συμμετέχουμε στις κινητοποιήσεις που ήδη συζητήσαμε και στις 18 του μήνα και στις 30 του μήνα στην συνολική, με δύναμη και με εμπιστοσύνη, αλλά και με θέληση ότι μπορούμε να αλλάξουμε αυτά τα πράγματα, να φτιάξουμε επιτέλους ένα επάγγελμα και μια ζωή που μας αξίζει και όχι αυτή που μας επιφυλάσσουν.